Καταγγελία για καταστροφές σε κατάστημα κοντά στο μοναστηράκι του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατέθεσε κάτοικος της πόλης. Με μεγάλη θλίψη και βουρκωμένα μάτια, ο Στέργιος Βαρσαμίδης, συνταξιούχος, διηγείται στη Δέλτα Τηλεόραση όλα όσα έγιναν στο κλειστό του κατάστημα. Κόποι χρόνων καταστράφηκαν μέσα σε μια νύχτα από αγνώστους, όπως αναφέρει και ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο έγιναν οι καταστροφές. Αυτό πάντως που αφήνει να εννοηθεί είναι ότι οι ζημιές αυτές έγιναν από παράτυπους μετανάστες. Μετά τη φωτιά ήρθε η καταστροφή αυτή με τους κυρίους αγνώστους που πρέπει να τους υποδεχόμαστε στην πατρίδα μας και εμείς είμαστε απάτριδες. Για μένα. Γιατί μας έχουν φουσκώσει το πολύ τα μυαλά. Οι κύριοι με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που προστατεύουν τους ανθρώπους, ενώ εμάς δεν μας προστατεύουν. Δεν λέω ότι φταίει το κράτος, η κυβέρνηση. Εμείς φταίμε. Ο συνταξιούχος πηγαίνει συχνά και επιβλέπει την επιχείρηση για τυχόν φθορές, αλλά την τελευταία φορά που την επισκέφθηκε η μοίρα του επιφύλασε άσχημα γεγονότα. Έρχομαι 2 φορές την εβδομάδα, κάνω τον έλεγχο μου και φεύγω. Την περασμένη φορά που ήρθα, μετά τη φωτιά, αφού τα έκαψε εδώ όλα από πίσω, το αμπέλι, τις ελές, αυτά, εδώ δεν είχε πειραχτεί γιατί προλάβανε οι πυροσβεστικοί, οι δυνάμεις και... Και καθώς ήρθατε, τι πρώτο αντικρίσατε? Αυτά τα πράγματα που βλέπετε εδώ δεξιά-αριστερά, τρύπες στις πόρτες και τζάμια και όλα διαλυμένα, δηλαδή... Δεν υπήρχε τίποτα στη θέση του. Ο Στέργιος Βαρσαμίδης έχει ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα των πραγμάτων που υπάρχουν μέσα στο κατάστημα, ώστε να δει αν το έχουν κλέψει κάτι, αλλά η μεγάλη ζημιά είναι τα σπασμένα τζάμια από τις πόρτες και τα παράθυρα. Τώρα θα κοιτάξω να δω τι έχουν κλέψει. Η πρώτη φθορά είναι οι αλοπίνακες που είναι σπασμένοι. Το ψυγείο που είναι σπασμένο και να δω τι έχει χαθεί. Τώρα, πρώτη εντύπωση είναι ότι περάσανε βάρβαροι, δεν περάσανε, γιατί νερό, αν θέλανε, νερό υπήρχε μέσα. Καφές υπήρχε. Είχατε πράγματα αξίας εδώ πέρα? Είχατε αξία, ένα μαγαζί το οποίο μένει κλειστό, τι αξία να έχει παραπάνω. Τα πράγματα που ήταν, το βενζινάδικο που ετόκλεισα που υπήρχε μέσα, εδώ το εστιατόριο. Αυτά που υπήρχαν, ποτήρια, πιάτα, τέτοια πράγματα που τα σπάσανε. Τώρα το τι κλέψανε, να πήραν καμιά κατσαρόλα για να μαγειρέψουν. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα τι σκέφτεστε να κάνετε? Απλώς θα προσπαθήσω να το καθαρίσω, να το επαναφέρω και να το ασφαλίσω όσο μπορώ καλύτερα. Τι να κάνω παραπάνω. Θα επιδιορθώσετε τώρα εδώ τις ζημιές με τα τζάμια και όλα αυτά που σπάσανε? Βεβαίως. Δεν μπορώ να τα αφήσω. Περιουσία μου. Τι να πω. Αυτό το γεγονός ενόχλησε και στεναχώρησε πολύ τον συνταξιούχο, με τον ίδιο να μην ξέρει που να βγάλει την οργή του και να τα βάζει με τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι η παρθενική φορά που οι ζημιές είναι τόσο μεγάλες. Όπως λέει μάλιστα ο Στέργιος Βαρσαμίδης, κατά την αυτοψία που έκανε, είδε στους τοίχους γραμμένα και συνθήματα. Με πείραξε πολύ, με ενόχλησε πολύ. Δεν είναι πρώτη φορά. Αλλά τις άλλες φορές σπάζανε, μπαίνανε μέσα, βάζανε, σπάζανε την κλειδαριά, μπαίνανε μέσα, καθότανε κρύο, ζέστη, πίνανε νερό και φεύγανε. Είναι η δεύτερη, η τρίτη φορά. Αυτή είναι η τρίτη φορά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουν γράψει αυτά τα συνθήματα, τα οποία δεν ξέρω τι είναι, τι συνθήματα είναι. Έχετε ειδοποιήσει τις αρχές? Ναι, πήγα, έκανα μία κατάθεση κατά γνώσεων. Η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, δεν μπορώ να πω. Τι να πω, ο Θεός.